χειρουργή της σπονδυλικής στήλης είναι μια ξεχωριστή εξειδίκευση, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι απαραίτητες είναι κάποιες πολύ βασικές γνώσεις όσον αφορά την αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης και ταυτοχρόνως η χρήση μιας νέας τεχνολογίας ουσιαστικά για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας, αλλά και για τον περιορισμό των ιατρικών σφαλμάτων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διάφορες επιπλοκές. Αυτό που διαθέτουμε στα χέρια μας σήμερα είναι η τεχνολογία. Χρησιμοποιούμε λοιπόν την τεχνολογία έτσι ώστε να τοποθετήσουμε τα εμφυτεύματά μας με τεράστια ακρίβεια και να μειώσουμε τον τρόπο αυτό τις επιπλοκές που πιθανόν μπορούν να προκύψουν από την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων μας. Παγκοσμίως υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αρχές τις οποίες στηρούμε έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη χειρουργική μας. Και αυτές οι βασικές αρχές είναι οι αρχές που παγκοσμίως χρησιμοποιούνται και είναι οι αρχές της εξειδίκευσης που σας προανέφερα, είναι οι αρχές του νευροφυσιολογικού ελέγχου που μας δίνεται δυνατότητα να παρακολουθήσουμε real time τα νεύρα πώς λειτουργούν κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Και βέβαια είναι και κάποιες βασικές αρχές όσον αφορά την προσέγγιση των συγκεκριμένων παθήσεων της σπονδυλικής στήλης. Αυτό όμως δεν είναι αρκετά. Και εκεί θα ήθελα περισσότερο να σταθώ, ότι παρά το γεγονός ότι παγκοσμίως γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε να περιορίσουμε στο ελάχιστο τις επιπλοκές, παρόλα αυτά αυτές συνεχίζουν να συμβαίνουν. Και για ποιο λόγο? Ο λόγος ουσιαστικά είναι η αδυναμία μας διαχειριστικά να ελέγξουμε με μεγάλη ακρίβεια τα εμφυτεύματα. Που πολλές φορές το βλέπουμε δυστυχώς μετά το χειρουργείο. Οπότε είναι πλέον αργά. Θα πρέπει ο ασθενής μας να χειρουργηθεί σε ένα δεύτερο χειρουργείο ή σε τρίτο και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν που διαθέτουμε στο Metropolitan είναι ειδικό σύστημα που οποίο μας επιτρέπει να ελέγξουμε τα εμφυτεύματα μέσα στο χειρουργείο πριν ο ασθενής ξυπνήσει. Που σημαίνει ότι με τον τρόπο αυτό μπορούμε να αποφύγουμε ένα δεύτερο ή και τρίτο χειρουργείο. Αυτό ουσιαστικά είναι ένας αξονικός τομογράφος, ο οποίος τον χρησιμοποιούμε μέσα στο χειρουργείο. Όταν λοιπόν έχουμε τοποθετήσει τα εμφυτεύματα και πριν ξυπνήσει ο ασθενής μας, κάνουμε την τρισδιάστατη απεικόνηση της σπονδυλικής στήλης, ελέγχουμε τα εμφυτεύματα, είμαστε σίγουροι ότι όλα είναι καλά και μετά ο ασθενής πλέον ξυπνάει.